Audio preview. Come!
Λοιπόν, Βαλεντίνα, σε ακούω. Μου μιλάς από το Καζακστάν, έτσι. Ναι, μιλάω από το Καζακστάν. Εγώ Δεν ακούγεσαι. Βαλεντίνα, δεν ακούγεσαι, κορίτσι μου. από τα πρώτα. Βαλεντίνα, δεν ακούγεσαι. Ξαναπέστε από την αρχή. Δεν ακούγεσαι. Χάνετε το σήμα. Τώρα ακούγομαι. Ναι. Εγώ ήμουν από τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στην κυβωτό του κόσμου. Πότε. Ήμουνα 7 χρονών. Ναι, δηλαδή πες μας χρονολογία, πες μου γιατί πήγες στην Κιβωτό, πώς βρέθηκες στην Ελλάδα, όλη αυτή την ιστορία να την ακούσουμε, να τη μάθουμε κι εμείς. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα επειδή οι γονείς μου εδώ πέρα ήταν πολύ δύσκολα στο Καζακστάν. Και οι γονείς μου όταν ήμουν 6 χρονών έφυγαν από το Καζακστάν και ήρθαν στην Ελλάδα. Δεν είμαι από πολύ... Δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε τίποτα. Και η μητέρα μου δούλευε πάρα πολύ και εγώ εκεί πήγαινα στο σχολείο. Στην Πότε πρώτη ήρθες, τάξη. πότε ήρθες στην Ελλάδα, θυμάσαι χρονιά? Ναι, ήρθα 1995. Στην Κιβωτό πότε πήγες? Το 1998. Το 1998. Πες μου λοιπόν, πήγες στην Κιβωτό γιατί η μητέρα σου, φαντάζομαι, και οι γονείς σου δεν είχαν τη δυνατότητα να σου προσφέρουν τα απαραίτητα. Δεν είχα δυνατότητα να μου προσφέρουν τίποτα. Τίποτα. Ωραία. Βαλεντίνα, σε ακούω. Ζήτησες να μιλήσεις μαζί μου. Πες μου όλη την ιστορία. Πες μου τι έγινε εκεί πέρα, πώς ζούσες, πώς ήταν ο πατήρ Αντώνιος, πώς ήταν η πρεσβυτέρα. Γιατί ζήτησες να επικοινωνήσεις και να πεις όλα αυτά που έχεις να πεις. Σ' ακούω. Δεν έχω τη δυνατότητα να πω ότι ο πάτερ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα είναι όπως ο μπαμπάς και η μαμά μου. Όλο το χρόνο μου εγώ το πέρασα στην κυβωτό του κόσμου, επειδή η μαμά μου Πόσα χρόνια έμεινες, Βαλεντίνα μου? 10 χρόνια. 10 χρόνια. Όταν άρχισε ο πάτερ Αντώνιος, εμείς ήταν μικρό το μικρή κυβωτό. Ήμασταν 15 παιδιά. Σε ποια περιοχή? Στο Κολωνό. Στον Κολωνό. Και πώς ήταν τα πράγματα εκεί? Πώς ζούσατε? Ζούσαμε στα σπίτια μας, ενώ δεν είχε το να πάρει διαμέρισμα που Δεν είχε μπορούσαμε σπίτι. εμείς να μείνουμε. Ναι. Εμείς πηγαίναμε εκεί πέρα, πηγαίναμε στο σχολείο, από το σχολείο πηγαίναμε στην Κιβωτό. Τρώγαμε, κάναμε τα σχολικά μας πράγματα και παίζαμε. Και ο πάτερ μας έβαζε και ρούχα μας έδιναν. Επειδή εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ρούχα, στον πάτερ Αντώνιο φέρανε ρούχα και εμείς τα παίρναμε αυτά τα ρούχα. Ήταν καλά, καθαρά ρούχα ή ήτανε Ήτανε πολύ καθαρά. καινούρια δηλαδή. Καινούρια ρούχα, ναι. Λοιπόν, τι άλλο, πώς ήταν η ζωή στην Κιβωτό μέσα, τι θυμάσαι λοιπόν, τι έχει μείνει στη μνήμη σου, στις αναμνήσεις σου? Όλα μου έχουν μείνει στη μνήμη μου και στις αναμνήσεις μου. Πες μας μερικά Επειδή λοιπόν. άμα δεν ήταν ο πάτερ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, άμα δεν είχαν κάνει την κυβωτό, εγώ ξέρω ότι δεν θα είχα τώρα μια οικογένεια και δεν θα είχα δύο παιδιά. Α, έχεις κάνει 2 παιδιά. Έχω δύο παιδιά και έχω άντρα και έχω δύο παιδιά. Και Και γύρισες τα στο παιδιά μου, Καζακστάν. ναι, γύρισα στο Καζακστάν επειδή με διώξανε από την Ελλάδα. Πότε? Το 2018. Γιατί σε διώξανε? Επειδή όταν η μαμά μου έπαιρνε το πάσπορτ Ναι. στο Καζακστάν, τότε δεν είχαμε ένωση που να πάρουμε και πέρανα από τα χέρια. Και το νούμερο της μαμάς στο πάσπορτ βγήκε Ουκραίνα. Ουκρανία, Ουκρανία. Ναι.
Ναι, και ο πατέρας μου πέθανε εκεί στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν. Αυτός ήταν, αυτονού ήταν ελληνικό πάσπορτ. Και γι' αυτό έπρεπε να πάω εδώ στο Καζακστάν. Πες Να μου. σας πω κάτι, όλα αυτά που λένε είναι ψέματα. Εγώ Πριν ξέρω μου πολύ καλά και τον πάτερ Αντώνη και την ναι. πρεσβυτέρα. Πριν μου πεις αν είναι ψέματα, πες μου πώς πέρναγες εσύ. Τι κάνατε, πώς ήταν η ζωή στην Κιβωτό μέσα, πώς ήταν η ζωή και η σχέση με τον πατέρα Αντώνιο. Το αν είναι ψέματα ή όχι, θα το βρει η δικαιοσύνη. Αλλά θα μου το πεις και εσύ, γι' αυτό επικοινώνησες, όμως πες μου περισσότερο για τη δική σου ζωή. Για Εγώ πώς πήγα, όταν πήγα στο Πάτερ Αντώνιο και στην Πρεσβυτέρα, εγώ δεν είχα τίποτα. Μόνο ένα σπίτι είχαμε που παίρναμε νίκια. Και Η μαμά μου από το πρωί μέχρι το βράδυ δούλευε. δεν παίρνατε ενίκεια, πληρώνατε ενίκεια. Πληρώναμε νίκια, ναι. Λοιπόν. Ναι. Η μαμά μου από το πρωί το βράδυ δούλευε. Ο πατέρας μου ήταν ναρκωτικά έπαιρνε. Και Ναι. Και δεν μπορούσε να ούτε να δουλέψει ούτε τίποτα. Ήταν άρρωστος. παρόλα αυτά όμως εσείς τα καταφέρατε, μείνατε στην Κιβωτό 10 χρόνια. Ναι. Εγώ έμενα στην Κιβωτό. Να σας πω, άμα δεν ήταν ο Κιβωτός, εγώ δεν θα ήμουν άνθρωπος. Επειδή εγώ είχα πάρα πολλές φίλες που δεν ήταν απαράδεκτες. Δηλαδή. Πηγαίνανε σε κακία παρέα. Καταλαβαίνετε πώς είναι η... Πες μου εσύ αυτό που παιδιά νομίζεις όταν γονείς, όταν δεν έχουν δεν φροντίδα έχουν... και γονείς, ναι. Ναι. Όταν λες κακές παρέες, δηλαδή, τι κάναν τα υπόλοιπα κορίτσια, αγόρια και κορίτσια, που εσύ δεν ήθελες και η Κιβωτός σε τράβηξε από όλα αυτά. Ό,τι μπορείς να Ναι. πεις, ό,τι λέγεται, ό,τι Ήταν είναι... πουτάνες. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Καλά, δεν θέλω να μου πεις λεπτομέρειες, γι' αυτό δεν μας αφορά. Και Εσύ όμως... όταν εγώ πήγα στον Πάτερ Αντώνιο, ο Πάτερ Αντώνιος όταν έμαθε ότι εγώ έχω τέτοιες φίλες, κάθε χρόνο που εγώ έπρεπε να έρθω από το σχολείο 2 η ώρα. 2 η ώρα άμα δεν ήμουν εγώ στην Κιβωτό, ο Πάτερ Αντώνιος με έβρισκε. Πού ήμουνα... έβαζε τις φίλες μου να με βρουν. Γιατί άμα σας λέω είναι σαν γονείς μου. Ναι. Και όταν δεν μπορούσε να με βρει, έπαιρνε τη μαμά μου τηλέφωνο και της έλεγε εγώ δεν μπορώ να βρω τη Βαλεντίνα. Δεν ξέρω πού είναι. Αλλά σε Και έβρισκε. εγώ όταν ερχόμουν εκεί, αυτός μου έλεγε γιατί κάνεις έτσι, αφού ξέρεις ότι εγώ πολύ στεναχωριέμαι όταν δεν έρχεσαι, όταν δεν μπορούμε να σε βρούμε. Άμα δεν Συνήθως. είναι, απλώς τα ελληνικά λίγο Δεν ξέχασα πειράζει. εγώ. Έχω εγώ το χρόνο. Ό,τι μπορείς να πεις θα το πεις. Σε καταλαβαίνω. Και ο Πάτερ Αντώνιος κάθε φορά καθότανε και μου έλεγε «Βαλεντίνα, αυτό και αυτό, γιατί κάνεις τέτοιες κακές παρέες, γιατί δεν πηγαίνεις, δεν... εγώ και από το σχολείο έφευγα με τις παρέες μου και με τις φίλες μου και δεν πήγαινα στο σχολείο και αυτός με έβρισκε και μου έλεγε «Γιατί κάνεις έτσι, γιατί δεν πηγαίνεις με τις φίλες». Εμένα εκεί με έφερε η φίλη μου, τη λένε Ζωή, στην Κιβωτό του κόσμου. Εμείς ήμασταν από την πρώτη τάξη μαζί. Και αυτή έλεγε στον Πάτερ Αντώνιο που ήμουνα εγώ, για να με βρει ο Πάτερ Αντώνιος.
Και όταν εγώ, και όταν, όταν ερχόμουν μόνη μου εκεί, στο κυβωτό του κόσμου, ο Πάτερ Αντώνιος μου έλεγε, γιατί κάνεις τέτοιες παρέες, γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν κάνεις τα μαθήματά σου, γιατί φεύγεις από το σχολείο. Σχετικά αυτός ήταν απλός άνθρωπος, δεν ήταν ο πατέρας μου, δεν ήταν η μαμά μου. Ναι, κατάλαβα. Ποτέ δεν έχω, εγώ δεν έχω δει κακό από τον Πάτερ Αντώνιο. Ποτέ δεν έχω δει κάτι σε κάποιον να κάνει κακό. Αυτός με αγκάλιαζε με την αγάπη του και με τη φροντίδα του. Και πάντα έλεγε μη κάνετε αυτό, μη κάνετε εκείνο. Μας έφερνε δασκάλους. Εγώ στα μαθηματικά ήμουνα πολύ δύσκολη και μου πλήρωνε από την τσέπη του στα φροντικά για να κάνω μαθηματικά Φροντιστήριο, ιδιωτικά, φροντιστήριο. Με δάσκαλο. Και τώρα εγώ είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά. Τι άλλο είναι αυτό? Και Εντάξει. όλα αυτά που έχω εγώ, που ξέρω εγώ, που έχω κάνει, που είμαι καλός άνθρωπος στον κόσμο τώρα, δεν έχω τέτοιες παρέες, έχω δύο παιδάκια, έχω άντρα, όλα αυτά τα χρωστάω στον Πάτερ Αντώνιο. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λες. Ο πατήρ Αντώνιος δηλαδή σε φρόντισε και σε τράβηξε μακριά από τις κακές παρέες. Ναι. Βαλεντίνα. Ο πατήρ Αντώνιος δηλαδή μου λες ότι σε τράβηξε από όλες τις κακές παρέες. Ναι. Τώρα με ακούτε? Πολύ καλά. Η εικόνα είναι λίγο παγωμένη. Η εικόνα είναι λίγο παγωμένη, ίσως είναι, δεν έχει καλή σύνδεση γι' αυτό. Ναι, τώρα είναι εντάξει. Νήτρος. Λοιπόν, μου λες ότι ο πατήρ Αντώνιος εγκλήτωσε από τις κακές... Ναι, ο πάτερ Αντώνιος... Δεν ακούω. Έλα. Ναι, ο Πάτερ Αντώνιος με τράβηξε από όλες τις πλαχές παρέες που είχα. Και από ό,τι κατάλαβα, σε γλίτωσε και από την πορνεία. Ναι. Πες μου κάτι. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, τι άλλο. Και τα ναρκωτικά με γλίτωσε, και από τις κακές παρέες με γλίτωσε, και από το πόρνο με γλίτωσα, από όλα αυτά που έχει. Εγώ δεν ήμουνα πολύ παϊν. Ναι, εσύ δεν ήσουν, να προσπαθώ να καταλάβω γιατί κόβεται το σήμα. Βαλεντίνα, δεν ακούγεσαι. Παιδί. Δεν σε άκουσα. Τώρα με ακούτε? Ναι. Από όλα αυτά, από ναρκωμανία, από πόρνο, από όλα με γλίτωσε ο Πάτερ Αντώνιος. Τι άνθρωπος είναι? Είναι... Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι σαν Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει πολύ μεγάλη καρδιά. Στην καρδιά του πολλοί άνθρωποι. Πόσα παιδιά έχουν περάσει από τον Πάτερ Αντώνιο, δεν ξέρω. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μπορέσει τόσα παιδιά να κρατάει δίπλα του. Και εμείς
Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι δεν ήμασταν τόσο εύκολα παιδιά. Ήμασταν κάθε παιδί είχε τη δική του. Τα δικά του προβλήματα. Ναι, τα δικά του προβλήματα. Και ο πάτερ Αντώνιος μπορούσε να βρει το τρόπο. Για να περάσει αυτός από τα προβλήματα που είχε και να μην ξαναέρθει σε αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε. Βεβαίως και ήτανε καταλαβαίνω. με πολύ μεγάλη, με πολύ αγάπη ερχότανε σε κάθε παιδί και έλεγε αυτό και αυτό και αυτό, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί αυτό, για να καταλαβαίνετε. Αυτός και η πρεσβυτέρα, όχι μόνο ο πάτερ Αντώνιος, και η πρεσβυτέρα. Εγώ ήρθα από το σχολείο 2:30. Τα παιδιά έχουν φάει. Εγώ ήρθα και φαΐ δεν είχε. Και η πρεσβυτέρα μου λέει, εσύ έφαγες τίποτα? Εγώ λέω, όχι. Και ό,τι είχε εκεί στο ψυγείο η πρεσβυτέρα μου έβγαλε πάντα και μου λέει, να φάει αυτό, φάει αυτό. Ποτέ δεν είχα φύγει από το κυβωτό για να μην φάω ή να μην έχω ρούχα, να μην έχω παπούτσια. Πες μου. Τότε ήταν πολλά, πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς. Και δεν ξέρω, άμα δεν είχα στη ζωή μου τον πάτερ Αντώνιο, δεν ξέρω εγώ ποια θα ήμουνα. Αυτή είναι η ειλικρινή αλήθεια. Ναι, καταλαβαίνω, Βαλεντίνα. Για όλα αυτά που ακούς, τι πιστεύεις? Εγώ δεν μπορώ να πιστεύω, να πιστέψω τίποτα από αυτά που λένε. Εγώ είμαι συγκλονιστική από αυτά που λένε. Πώς μπορούν να πούνε τέτοια πράγματα? Δεν ξέρω εγώ πώς μπορούν να πούνε τέτοια πράγματα. Εγώ ποτέ δεν θα πιστέψω ούτε σε ένα από αυτά που λένε για τον πάτερ Αντώνιο. Γιατί όλα αυτά είναι ψέματα. Εγώ τόσα χρόνια ξέρω τον πάτερ Αντώνιο, τώρα είμαι 34 χρονών και είμαι στο Καζακστάν και ξέρω ότι άμα αύριο εγώ θα έχω πρόβλημα, εγώ ξέρω ότι ο πάτερ Αντώνιος είναι ο άνθρωπος που άμα εγώ θα έχω πρόβλημα και θα του πω, ξέρω ότι και εδώ στο Καζακστάν θα με βοηθήσει. Ο πατήρ Αντώνιος σε ακούει λοιπόν. Πες του τι θέλεις να του πεις. Θέλω να του πω ότι είμαι δίπλα του. Ότι ποτέ δεν έχω ξεχάσει αυτά που έκανε για εμένα. Και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα παιδιά που κάνανε κάτι κακό στο πάτερ Αντώνιο, ο Θεός είναι μαζί του. Είναι πάντα μαζί του. Ποτέ δεν θα τον αφήσει. Όταν εγώ ήρθα στη μαμά μου και είπα, μαμά, αυτά και αυτά λένε για τον πάτερ Αντώνιο, η μαμά μου με τέτοια κλάματα έκλαιγε και έλεγε, πώς μπορούνε. Καταλαβαίνετε, όχι μόνο εγώ και η μαμά μου. Άμα ήταν κακός άνθρωπος, η μαμά μου θα έκλαιγε. Πες μου, εσύ από το Καζακιστάν, Βαλεντίνα, πώς έμαθες για αυτό τα γεγονότα, πώς τα άκουσες? Εγώ είμαι γραμμένη στο κυβωτό του κόσμου. Α, και έμαθες από εκεί. Και με τη Ζήνα. Ζήνα. Ναι, κατάλαβα. Είδες και εκπομπές. Κατάλαβα. Εγώ όταν είδα τις εκπομπές, εγώ χάθηκα. Συγκλονίστηκα. Λέω, τι είναι αυτά? Αυτό λένε για το δικό μου το πάτερ Αντώνιο. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και άρχισα όλους που ξέρω από την Κιβωτό, το Πασχάλι, αυτούς όλους, άρχισα να γράφω. Ρε παιδιά, τι είναι εκεί, τι έγινε, πείτε μου τι έγινε.
Και δεν μπορούσε σε κανέναν, μόνο ο Πασχάλης μου είπε, Βαλεντίνα, αυτά και αυτά και αυτά. Λέω, δεν μπορεί να είναι αλήθεια, τι? Και δώστε μου ένα τηλέφωνο εγώ να πάρω, να πω πώς είναι τα πράγματα, την αλήθεια. Εγώ δεν είμαι στην Ελλάδα, είμαι στο Καζακστάν. Εγώ είμαι από τα πρώτα παιδιά που πήγανε στην Κιβωτό. Τόσα χρόνια ξέρω τον πάτερ Αντώνιο. Ξέρω ότι δεν είναι αυτά αλήθεια. Και άμα είναι εδώ, θα βγω στο Καζακστάν, θα βγω σε όλους τους δημοσιογράφους και άμα είναι εδώ, να πω την αλήθεια. Όπως Βαλεντίνα. ακούω από την Ελλάδα τι γίνεται στο Καζακστάν, και ας ακούσουν στο Καζακστάν τι γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρεις, είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που λες. Γιατί όπως βλέπεις από όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα δυστυχώς συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που είναι πρωτοφανής Είναι εναντίον. απαράδεκτα. Απαράδεκτα είναι τα πράγματα. Είναι απλώς απαράδεκτα. Δεν μπορούν να κάνουν τόσα χρόνια που ήταν το κράτος. Όταν όλα αυτά τα παιδιά όπως εμείς είχαμε τόσα προβλήματα. Εμένα με διώξανε από την Ελλάδα. Εγώ είμαι Ελληνίδα. Και με διώξαν από την Ελλάδα. Πού ήταν τότε το κράτος, όταν εμείς όλοι είχαμε προβλήματα, πού ήταν? Τώρα βρήκανε τον πάτερ Αντώνιο, που τόσα παιδιά, τόσες γονείς, τόσα όλους τους βοήθησε. Πού ήταν αυτός ο κράτος, πού ήτανε? Απαράδεκτα είναι τα πράγματα, απαράδεκτα. Έχεις δίκιο, Βαλεντίνα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Ό,τι άλλο θέλεις να πεις. Τι θέλεις να πεις σε όλους αυτούς που γράφουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν πιστεύεις. Όλους αυτούς οι οποίοι λένε αυτά που λένε. Πού θα φτάσει ο άνθρωπος άμα δεν ξέρει την αλήθεια? Πώς μπορεί να γράψει? Εγώ διαβάζω όλα αυτά που γράφουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν καθόλου τον πάτερ Αντώνιο. Πώς μπορούν αυτοί να γράψουν? Αυτοί όλο, μόνο το χέρι έχουν για να γράψουν. Το μυαλό δεν έχουν. Ας έρθουν μόνοι τους να δούνε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι άγγελος. Και πώς μπορούν αυτοί το σταυρώνουν σαν τον Χριστό. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Άμα αυτοί είχαν λίγο ανθρωπότητα, ποτέ δεν θα το κάνανε αυτό. Αν είχαν Επειδή λίγο, δεν ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Αν είχαν λίγο ανθρωπιά εννοείς. Ναι. Ναι, άμα είχαν λίγο ανθρωπιά, δεν θα κάνανε ποτέ αυτό. Στους πολιτικούς οι οποίοι τρέξανε να πούνε όλα αυτά τα πράγματα, στον Πρωθυπουργό, σε όλους αυτούς, στον Αρχιεπίσκοπο που τον καταδίκασε πριν γίνει πριν δικαστεί, πριν ακουστεί η αλήθεια. Τι έχεις να πεις? Δεν ακούγεσαι, Βαλεντίνα, πρέπει λίγο να κουνήσεις το... Μισό λεπτάκι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, πες μου. Ζαριάτκου, εγώ θέλω να πω ότι άμα δεν σταματήσουν, εγώ θα βγω στο Καζακστάν. Θα βγω στο όλο το ναό, στο ναό που έχουμε εδώ πέρα και ούτε ένας άνθρωπος από το Καζακστάν δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ έχω εδώ πέρα τη δύναμη να το κάνω αυτό. Ούτε ένας άνθρωπος δεν θα έρθει από το Καζακστάν στην Ελλάδα. Και μετά να δούμε. Και από τη Γερμανία. Καταλαβαίνω τι λες.
Έχω πάρα πολύ ανθρώπους που μπορώ να πάρω και στην Ελλάδα θα βγω σε όλους τους δημοσιογράφους και να ξέρουν τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Τι άλλο θέλεις να πεις, είμαι στη διάθεσή σου. Είναι υπάρχουν λόγια, δεν μπορώ να περιγράψω τι γίνεται στην δικιά μου καρδιά όταν ακούω εγώ. Είναι σαν να ακούω για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Είναι απαράδεκτα τα πράγματα που γίνονται εκεί πέρα. Απαράδεκτα. Απλώς δεν είμαι στην Ελλάδα. Είμαι πολύ μακριά και δεν μπορώ να βοηθήσω. Με αυτό που κάνεις βοηθάς πάρα πολύ. Εμείς θα μείνουμε σε επαφή και σε επικοινωνία. Ό,τι χρειαστείς να το πεις, έχεις χρόνο ακόμα, ό,τι νομίζεις ότι μπορείς να πεις. Εγώ δεν θέλω να μιλάω πολύ για να μην σε διακόπτω, ώστε να έχεις εσύ πολύ χρόνο να πεις ό,τι θέλεις, να σε ακούσουν στην Ελλάδα, να σε ακούσουν σε όλο τον κόσμο. Για τον πατέρα Αντώνιο, για τη δική σου γνώμη, έχεις χρόνο. Έχω να πει λεπτά. Εγώ ξέρω ότι άμα δεν είχα στη ζωή μου τον πάτερ Αντώνιο, εγώ δεν θα ήμουν άνθρωπος. Εγώ δεν θα ήμουν γυναίκα, δεν θα είχα άντρα, δεν θα είχα δύο παιδιά. Να, εδώ είναι η κορούλα μου. Όμορφη, πολύ. Ναι. Καταλαβαίνετε, εγώ έχω τώρα σπίτι, έχω άντρα. Παιδιά, άμα δεν ήμουν, θα είχα άντρας, θα είχα δύο παιδιά, δεν ξέρω, θα είχα, καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Εγώ στη ζωή μου ήμουν πάρα πολύ δύσκολο παιδί. Δεν ξέρω γιατί, τώρα δεν μπορώ να ξέρω γιατί, αλλά ήμουν πάρα πολύ δύσκολο. Ο πάτερ Αντώνιος με έβαλε. Δεν ακούγεσαι καλά, Βαλεντίνα, έχει παγώσει η εικόνα. Βαλεντίνα, σε ακούω, τώρα ακούγεσαι και βλέπω καλά. Τον δρόμο, τον ίσιο. Δεν θα ήσουν στον ίσιο δρόμο. Θέλω να πω ότι άμα δεν ήταν ο πάτερ Αντώνιος, δεν θα ήμουν στον ίσιο δρόμο. Εγώ δεν θα είχα όλα αυτά που έχω τώρα. Εγώ σε πόσο πολύ... Έλα, σ' ακούω. Δεν μιλάς καθόλου, δεν ακούγεται, είναι παγωμένο. Βαλεντίνα. Με ακούτε. Ναι. Ναι, με ακούτε τώρα. Είναι το σήμα, χάνετε το σήμα. Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι ένας ιερέας, δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι άγγελος. Με καταλαβαίνετε? Βεβαίως, βεβαίως. Απλά δεν μιλάω για να σε διακόπτω. Είναι άγγελος που δεν ξέρω, έχει σώσει τόσες καρδιές, έχει σώσει τόσα παιδιά, που δεν ξέρω, εγώ από τα δικά μου τα μάτια πόσο παιδιά έχουν περάσει, που έχουν σωθεί από πολλά πράγματα. Κάποιος δεν είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα, ήταν μόνος του. Πολλά τσιγανάκια που δεν είχαν βρει το κόσμο του.
Εγώ ξέρω, κάθε φορά, άμα δεν είχα το Πάτερ Αντώνη, εγώ δεν θα ήξερα τι είναι διακοπές. Εγώ δεν θα είχα δει τα τόσα πολλά στην Ελλάδα που έχουμε όμορφα μέρη, ποτέ δεν θα είχα δει. Γιατί εμένα η μαμά μου δεν θα μπορούσε να με πάει. Ενώ όταν ήμουνα στο Πάτερ Αντώνη, εγώ ξέρω και τι είναι διακοπές. Και ξέρω τα πιο ωραία μέρη στην Ελλάδα. Δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν ξέρω πώς μπορούνε να πούνε για το Πάτερ Αντώνιο τέτοια πράγματα. Ντροπή τους. Καταλαβαίνω. Ειλικρινά, ντροπή. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ντροπή τους. Νομίζω, Βαλεντίνα μου, τα είπες όλα, είπες πολύ συγκλονιστικές αλήθειες, είπες αυτά που έχεις ζήσει, αυτά που ξέρεις και να είσαι σίγουρη ότι θα τα ακούσει ο κόσμος ακριβώς όπως τα είπες, χωρίς να αλλάξει κάτι, χωρίς να αλλοιωθεί, όπως ακριβώς τα είπες εσύ. Κλείσε, πες ό,τι θέλεις εσύ για να σε ακούσει ο πατήρ Αντώνιος, οι φίλοι του, οι άνθρωποι, όλη η Ελλάδα. Ο χρόνος είναι δικός σου. Θέλω να σας πω ότι ο Πάτερ Αντώνιος είναι άγγελος. Μην το σταυρώσετε. Μην το σταυρώνουν στην Ελλάδα. Ας δούνε με άλλα μάτια τι έκανε αυτός σε όλο τον κόσμο. Ας δούνε πόσα παιδάκια έσωσε ο Πάτερ Αντώνιος. Και άμα ένα, δύο, τρία παιδιά έκαναν κάποιες καταγγελίες ή κάτι είπαν, αυτό δεν λέει τίποτα σε 10.000 παιδιά που έσωσε ο Πάτερ Αντώνιος. Ας βγούνε όλα τα παιδιά που έκαναν καλό που έκανε καλό ο Πάτερ Αντώνιος και ας πούνε την αλήθεια. Τι είναι 2-3 παιδιά σε 10.000 παιδιά? Τίποτα δεν είναι. Και Βαλεντίνα, δεν ξέρουμε το σκοπό που βγήκανε. α, πιστεύεις ότι Ο κάτι... σκοπός τους. Εγώ δεν ξέρω το σκοπό. Εγώ είμαι πολύ μακριά και δεν ξέρω το σκοπό που βγήκανε αυτά τα 2-3 παιδιά. Τι να πούνε. Τι να πούνε σε έναν άγγελο. Τι να πούνε. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένη. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο λυπημένη και στεναχωρημένη είμαι και αυτά που ακούω. Νομίζω ότι το καλύτερο δώρο για τον πατέρα Αντώνιο είναι η προσευχή. Εγώ κάθε βράδυ, κάθε μέρα, κάθε στιγμή κάνω προσευχή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμένα δώρο. Έτσι, εμένα έτσι μου έμαθε ο πάτερ Αντώνιος. Ότι με την προσευχή, μόνο με την προσευχή, όχι με την κακία, όχι με... Μόνο με προσευχή μπορούμε να κάνουμε το κόσμο καλύτερο. Και εγώ κάθε μέρα κάνω προσευχή, κάθε στιγμή. Ναι. Σε ακούω. Σε ακούω. Με ακούτε? Βεβαίως σε ακούω, σε ακούω. Κάθε στιγμή μας έμαθε με προσευχή, κάθε στιγμή να ξέρει ότι εγώ είμαι μαζί του. Και ας είμαι μακριά, είμαι μαζί του. Ναι. Και με την πρεσβυτέρα και με τον πάτερ και με όλα τα παιδιά που είναι στην κυβωτό του κόσμου. Εντάξει, Βαλεντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είναι να κάνω κάτι, πάρτε με τηλέφωνο, αν θα μπορώ το να κάνω. βοηθήσω, να βοηθήσω, σας παρακαλώ. Ναι, κορίτσι μου, θα το κάνω. Γιατί είναι απαράδεκτα τα πράγματα που γίνονται. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, εντάξει. Ό,τι Τον είναι... σταυρώνουν σαν τον Χριστό. Δεν πρέπει να γίνεται τέτοια πράγματα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα το μάθει. Είναι ο μοναδικός που τόσα παιδιά
γλίτωσε από τέτοια, από παρέες κακές, από όλα, από ναρκωτικά, από... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορούν, είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Πρέπει να διακόψουμε, γιατί ούτε εσύ μπορείς να έχεις συνεχίσει, ούτε εγώ. Θα το μάθει ο πατήρ Αντώνιος. Πες του το, τον αγαπάω πάρα πολύ. Εντάξει, κορίτσι μου. Και είμαι πάντα μαζί του. Πες του το, σας παρακαλώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Κάθε στιγμή κάνω προσευχή να γίνουν όλα καλά τα πράγματα. Εντάξει, θα το πω. Θα το πω και θα το δει ο πατήρ Αντώνιος και θα επικοινωνήσει μαζί σου. Θα του δώσω τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, Βαλεντίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστώ, πάρτε με, πάρε τηλέφωνο.